Ακούγει το λόγο του. Πήραμε και εμείς δίδαγμα, Γιάννη. Αφιέρωση, εμπιστοσύνη και επαφή με τον Κύριο. Με την Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Ξέρετε πόσο θαυμαστό είναι αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στην Εκκλησία και βλέπουν και αναγνωρίζουν τις ενέργειες του Κυρίου. Άνοιξα, λέει, το λόγο, διάβασα και πήρα το μήνυμα. Και η καρδιά μου ήταν από την άλλη μεριά. Καλείται η Εκκλησία του Χριστού να σταθεί εκεί που πρέπει, αδελφοί. Από τα μικρά παιδιά, τα πιο μικρά, από τα μικρά παιδιά και από τους μεγάλους. Και από αυτούς που ήρθαν απ' έξω, γιατί γνώρισαν την αμαρτία. Και ξέρουνε πού οδηγεί αυτή η αμαρτία, αδελφοί. Θα ήθελα να διαβάσουμε στη σελίδα 1082. Για να συγκρίνουμε το πνεύμα του Θεού με το πνεύμα του Αντιχρίστου. 1082, κεφάλαιο Δέλτα, ξεκινάω στο 1. Δέλτα 1. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Βλέπετε πώς ξεκινάει σε αυτό το κεφάλαιο ο Ιωάννης. Μιλάει σε χριστιανούς που γνωρίζουν την πορεία του Κυρίου πάνω στη γη. Και μιλάει σε χριστιανούς που έχουν πάρει αυτή την απόφαση ζωής που μας περιέγραψε ο αδερφός, με κάποια επιπλέον κίνητρα. Το κίνητρο, λοιπόν, για μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόσωπο που ήρθε και άλλαξε την πορεία όλων των ανθρώπων και πριν και μετά από αυτόν. Και εμείς πιστέψαμε σε αυτόν τον Κύριο. Θα διαβάσουμε παρακάτω. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο και τώρα αυτόν τον καιρό, όπως έλεγε ο αδερφός, τον έσχατο καιρό, αυτά θα πληθαίνουνε. Θα γίνονται όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερα. Και μάλιστα θα και καυτηριάσει τη συνείδηση του κόσμου, όπως έχει ήδη ξεκινήσει, και βλέπουμε άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες, να λένε «Δεν συμβαίνει και κάτι, είναι φυσιολογικό». Για τους ανθρώπους που είναι μέσα στον κόσμο, θα γίνεται η αμαρτία όλο και πιο φυσιολογική. Θα είναι απελευθέρωση, έτσι θα την ονομάζουμε, αδελφοί. Για τους ανθρώπους όμως, οι οποίοι είναι του Κυρίου, θα είναι ένα κουδούνι. Και θα λέμε, είναι και πιο κοντά ο Κύριος. Είναι και πιο κοντά ο Κύριος. Τα βήματά Του ακούγονται, αδελφοί. Ακούγονται τα βήματά Του. Το βλέπουμε όλοι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Στο 2. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο οικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Εάν το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι από τότε εν το κόσμο, τι να πούμε εμείς τώρα. Τι να πούμε εμείς τώρα. Οποίοι έπρεπε να είμαστε, αδελφοί. Γι' αυτό ο κάθε ένας ξεχωριστά πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του. Να τον συνετίσει, εάν δεν είναι συνετισμένος με τα πράγματα του Κυρίου. Να ορθοτομεί το λόγο, εάν δεν το κάνει. Και επειδή όλοι αμαρτάνουμε, θα δούμε παρακάτω πώς έχει επαφή η αμαρτία με τον άνθρωπο και τι έκανε ο Κύριος για αυτό το πράγμα. Διαβάζω.
Αφού είδαμε λοιπόν για το πνεύμα του Αντίχριστου, σεις εκ του Θεού είστε τεκνία και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ώστις είναι εν ημίν, παρά ώστις είναι εν το κόσμο. Και αυτό απόψε δεν το καταλαβαίνουμε όλοι επειδή είμαστε έξυπνοι, αλλά το καταλαβαίνουμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο ενήργησε στη ζωή μας. Επειδή ήμασταν προγνωρισμένοι από τον Πατέρα Θεό και ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο Του. Και μας πλησίασε. Και γνωρίσαμε τον Κύριο. Και έρχεται το Πνεύμα του Κυρίου και μας αποκαλύπτει και λέει, ενικήσατε, λέει, αυτούς που έχουν τους ψευδοπροφήτες που είναι στο Πνεύμα του Αντιχρίστου, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ώστις είναι εν ημίν, παρά ώστις είναι εν τον κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου είναι, διότι τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτούς ακούει. Όλο και χειρότερα. Θα φαίνονται άνθρωποι στην κοινωνική ζωή του κόσμου που θα διαβάλουν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι ισορροπιστής, αδερφοί, και επειδή ο Κύριος αγαπάει όλους τους ανθρώπους, προετοιμάζει την Εκκλησία Του για πόλεμο. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό σήμερα. Όλοι μας, εδώ αυτό το βραδινό, είμαστε συνεργοί και οικονόμοι της Βασιλείας του Κυρίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Η ζωή μας είναι ταγμένη πίσω από τον Ιησού Χριστό. Όπως το λέει συχνά ο αδελφός, το λέει ο Λόγος, θα το κάνω. Δεν το λέει ο Λόγος, θα το σκεφτώ ίσως και θα το απορρίψω. Εμείς, σαν Εκκλησία του Κυρίου, υψώνουμε το Λόγο του Κυρίου ορθοτομημένα. Είναι προτέρημα αυτό, αδελφοί. Και ξέρετε ποιο είναι το προτέρημα? Όχι γιατί παρευρίσκεσαι σε αυτή την Εκκλησία, αλλά γιατί είσαι μέλος της Εκκλησίας. Αλλά γιατί το Πνεύμα το Άγιο σε μεταχειρίζεται και γνωρίζεις το Λόγο περισσότερο και περισσότερο. Διδασκαλία λέγεται. Διδασκαλία. Και σε αυτή τη διδασκαλία μετέχουμε όλοι. Όλοι. Και αν δεν μετέχουμε, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να λαμβάνουμε το Λόγο, να διαβάζουμε το Λόγο, να ζητάμε από τον Κύριο να τον καταλαβαίνουμε και να τον εφαρμόζουμε πρώτον στη ζωή μας. Πρώτον στη ζωή μας. Πρώτον στη ζωή μας. Και αυτό θα συνετίσει κι άλλους. Ημείς, εκ του Θεού είμεθα, ώστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ώστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει εμάς. Μια εμπειρία. Πάνε αρκετά χρόνια. Κάποια στιγμή ένας συνάδελφος μάθαμε ότι έπαιρνε μεθαδόνη. Εμένα και ένα συνάδελφο, χριστιανό, μας διήγηρε το Πνεύμα να πάμε να του μιλήσουμε. Βρεθήκαμε λοιπόν, πιάσαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Πνευματική συζήτηση. Ο άνθρωπος αυτός προς το τέλος της συζήτησης λύθηκε, έκλαιγε και μας έλεγε, έχω μιλήσει με ψυχολόγους, έχω μιλήσει με ανθρώπους σε άλλο δόγμα, έχω μιλήσει με φίλους, έχω μιλήσει με ανθρώπους μορφωμένους, αλλά τα πράγματα που μου λέτε εσείς δεν τα έχω ξανακούσει. Δεν τα έχω ξανακούσει. Τι νομίζετε, ότι τα είπαμε εμείς? Αδελφοί, πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Όταν ο Κύριος μας πλησιάζει, επειδή είναι μέσα μας, όταν ο Κύριος μας πλησιάζει και μας οδηγεί, αγόμεθα δηλαδή από το Πνεύμα το Άγιο, γίνονται θαύματα. Γίνονται πράγματα στους ανθρώπους γύρω μας που δεν μπορούν να τα καταλάβουν και για μας είναι απλά. Τι του είπαμε? Του μιλήσαμε για την αιώνια ζωή, για τον Ιησού Χριστό.
Δεν του είπαμε κάτι το ιδιαίτερο. Βεβαίως όμως για εκείνον που δεν γνωρίζει, είναι ιδιαίτερο. Αλλά και για μας που γνωρίζουμε, είναι ακόμα πιο πολύ. Είναι πιο ιδιαίτερο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε ανάξιοι. Και έρχεται ο Κύριος και χρησιμοποιεί εσένα, 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 για να μιλήσει το λόγο του. Το αξίζεις? Το αξίζω? Όχι. Δεν το αξίζω. Η χάρη του Κυρίου, η πολυειδούς που είπε εχθές το Πνεύμα το Άγιο, είναι η χάρη του Κυρίου, αδελφοί. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο διαφορετικά πράγματα. Το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αυξάνεται το πνεύμα της πλάνης, θα αυξάνεται το πνεύμα της αληθείας. Και σε αυτό το πνεύμα της αληθείας που θα αυξάνεται, είμαστε μετοχοί όλοι. Όλοι. Υπάρχει προσωπική κλίση στον κάθε έναν ξεχωριστά. Με το όνομα. Σε προεγνώρισε ο Κύριος, αδελφέ. Σε προεγνώρισε ο Κύριος, αδελφή. Οφείλεις να είσαι εκεί που θέλει ο Κύριος. Θα το δούμε παρακάτω. Κρατήστε τη λέξη. Εμείς εκ του Θεού, όχι, στο 7. Αγαπητοί, ας αγαπώμε αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεό. Τι συμπεραίνουμε από αυτό? Το πρώτο πράγμα που συνέβη σε μας και καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή μας, είναι η αναγέννηση. Είναι η αναγέννηση. Αναγεννηθήκαμε. Και δεν το κάναμε εμείς. Ήρθε ο Πατέρας Θεός. Ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο κοντά μας. Η αναγέννηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή του χριστιανού. Εκ τούτου γνωρίζουμε, συγγνώμη, και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη. Πάμε λοιπόν στο βαθύ νόημα που μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο απόψε. Η αγάπη. Η αγάπη μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Όταν αναγεννάται ο άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που παθαίνει είναι συγκλονίζεται. Συγκλονίζεται διότι αρχίζει και έχει επαφή με τα πράγματα του Κυρίου, με τα ουράνια. Αρχίζει ο άνθρωπος ο σαρκικός και μεταλλάσσεται σε ένα πνευματικό. Αυτή η αλλαγή, το πρώτο σημείο είναι η αναγέννηση. Αναγεννάται, γίνεται νέος άνθρωπος. Και έρχεται ο Κύριος και τον σφραγίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί, πρέπει να κοιτάμε λέξη-λέξη το λόγο και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Η αγάπη είναι συστατικό, συγγνώμη για τη λέξη, του Πατέρα Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, αγάπη. Εάν δεν έχω αγάπη, δεν πιστεύω στον Πατέρα Θεό. Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος έκανε κάτι στη ζωή μου. Στη δική σου μπορεί να έκανε. Στη δική μου δεν το πιστεύω. Μπορεί ναι μεν να το λέω, με τις πράξεις μου όμως φανερώνω το αντίθετο. Ώστις αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι, συγγνώμη, ώστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και απέχει. Απέχει αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό με το Θεό. Και καλείται η Εκκλησία του Θεού να αλλάξει τα δεδομένα αυτά στον κάθε έναν που ακούει. Γιατί δεν γνωρίζει το Θεό. Και ο Θεός είναι αγάπη. Και εμείς πάμε να φανερώσουμε αυτό τον Θεό. Πώς? Με την αγάπη μέσα στην αδελφότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να γίνει κανόνας
στη ζωή μας. Η αγάπη στην αδελφότητα. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι ο Υιός του αυτού, ότι τον Υιό αυτού, τον μονογενή, απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για να ζήσουμε δι' αυτόν. Βλέπετε, αδελφοί. Την εκκλησία που ετοιμάζει αυτός ο Υιός, την απαρτίζουμε εμείς. Αυτή είναι εδώ της Κηφισιάς, την απαρτίζουμε εμείς απόψε. Και όσοι άλλοι θα προσθέσει ο Κύριος. Αυτή η εκκλησία λοιπόν οφείλει να υπάρχει, να μεταδίδει την αγάπη. Να μεταδίδει την αγάπη. Γιατί ο Υιός, διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου, διδάσκει ημάς την αγάπη. Ποιον? Τον Πατέρα Θεό. Αλληλούια. Τον Πατέρα Θεό. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε τον Πατέρα Θεό, πρέπει να του μοιάζουμε. Πρέπει να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Εν τούτο είναι η αγάπη. Ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησε ημάς και απέστειλε τον Υιό αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Βλέπετε, αδελφοί, πού πιστέψαμε? Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ποιος τον απέστειλε? Ο Πατέρας Θεός. Για ποιο λόγο? Για να γίνει ηλασμός και να πηγαίνω εγώ στην προσευχή που είπε ο αδερφός και να λέω: Κύριε, δεν είμαι καλός, έχω κάνει λάθη, θέλω να με συγχωρέσεις. Και να έρχεται ο Κύριος και να μας πλένει με το αίμα Του. Φοβερό. Φοβερό. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν το είχανε αυτό. Γι' αυτό είναι φοβερό. Οποιοσδήποτε γονατίσει και ζητήσει το όνομα του Κυρίου να τον εσυγχωρέσει, θα συμβεί. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός. Γιατί θέλει να μας οδηγήσει στην ουράνια βασιλεία. Γιατί ο Πατέρας Θεός είναι αγάπη. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο ενωμένα είναι αυτά μεταξύ τους. Πόσο ενωμένα. Και πώς αποκαλύπτονται σε εμάς. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε ο Θεός και εμείς χρωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Το κείμενο λέει οφείλωμεν. Θυμάστε τη λέξη? Οφείλουμε λοιπόν όλοι να αγαπώμεν αλλήλους. Εάν θέλω να λέγομαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, οφείλω να αγαπώ τους πάντες. Εάν δεν το κάνω, θα πρέπει να σκεφτώ την πορεία μου. Θα πρέπει να κοιτάω τον καθρέφτη και να λέω: Κύριε, διόρθωσέ με, έχω ανάγκη από εσένα. Χωρίς τον Κύριο και την αγάπη που δίνει ο Πατέρας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδερφοί. Δεν είναι κενή αυτή η αγάπη που έχει ο κόσμος. Κάποιος που αγαπάει τη γυναίκα του, κάποιος που αγαπάει τον ανιψιό του, είναι άλλη αγάπη. Είναι η αγάπη του Πατέρα Θεού, αδερφοί. Δεν μπορώ να την κατακτήσω μόνος μου. Πρέπει να μου τη δώσει ο Κύριος. Και για να μου τη δώσει ο Κύριος, σε ποιον? Σε αναγεννημένο χριστιανό και αναγεννημένη χριστιανή, θα πρέπει να πάω να το ζητήσω. Να του πω: Κύριε, δεν τα πάω καλά, διόρθωσέ με. Και να έρθει ο Κύριος και να μου δώσει την αγάπη. Θυμάστε όταν βαπτιστήκατε με Πνεύμα Άγιο? Δεν σας ένοιαζε τίποτα. Τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή την ώρα τίποτα. Γιατί? Γιατί ζω την παρουσία του Κυρίου. Και αυτή την παρουσία η Εκκλησία του Κυρίου οφείλει να την έχει. Οφείλει. Είμαστε οφειλέτες. Οφειλέτες στον Κύριο. Τον Θεό ουδής είδε πόποτε. Εάν αγαπώ με αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού, ακούστε το, είναι τετελειωμένη εν ημίν. Τετελειωμένη. Ίδια λέξη λέει και το κείμενο. Τελεία. Τελεία αγάπη. Αυτή η αγάπη, η τελεία, βγαίνει από τον Πατέρα Θεό, αδελφοί. Αυτή η αγάπη, η τελεία,
αποδείχθηκε στο Σταυρό από τον Κύριο. Και αυτή η αγάπη, η τελεία, έρχεται και με γεμίζει εμένα με το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να εμπιστευτούμε το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Χριστιανοί που γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να ανεβούμε πνευματικά. Απόψε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο αυτό το μήνυμα θέλει. Να ανεβούμε πνευματικά, αδερφοί. Η Εκκλησία του Κυρίου να ανεβεί ένα επίπεδο παραπάνω. Και όχι μόνο στα πνευματικά τα οποία φαίνονται. Να αυξηθεί η αγάπη μεταξύ μας. Γιατί όπως λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, από εκεί θα καταλάβουνε ότι είμαι εγώ μαζί σας. Καταλάβατε τι πρεσβεύει η Εκκλησία του Κυρίου αφή. Φυσικά το έχετε καταλάβει. Για να είμαστε εδώ απόψε, το έχουμε καταλάβει. Αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε, στα εισαγωγικά αυτή η λέξη, τα πνευματικά. Τα πνευματικά. Αναγεννημένη Εκκλησία Ιησού Χριστού. Αναγεννημένη Εκκλησία Ιησού Χριστού. Να ζούμε τον ουρανό εδώ μέσα. Και όπου κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί το Λόγο του, αδελφοί, στις καρδιές μας.